Περισσότερα από 100 κορίτσια ηλικίας 14 έως 16 ετών μετήχαν στο χριστουγεννιάτικο τουρνά βόλεϊ που συνδιοργάνωσαν στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Ιωνίας οι σύλλογοι της Μαγνησίας Αργό, Νίκη Βόλου, Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου και Γυμναστικός Σύλλογος Αλμυρού με την υποστήριξη του Δήμου Βόλου. 8 ομάδες από τη Μαγνησία, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα και τη Θεσσαλονίκη έλαβαν μέρος στη διοργάνωση που άφησε άριστες εντυπώσεις. Το κάνουμε για μια γιορτή Χριστουγέννων αναπτυξιακού χαρακτήρα. Μέσα από αυτά τα κορίτσια θα βγουν κάποια κορίτσια που θα κάνουν πρωταθλητισμό. Σημασία έχει να διοργανώνουμε τέτοια τουρνουά για το ΕΦΑ αγωνίζεστε, να μάθουν τα κορίτσια από τώρα να είναι ανταγωνίστριες στο γήπεδο, φίλες εκτός γήπεδου. Ανάλογες διοργανώσεις έχουν εξαιρετική σημασία για την ανάπτυξη του αγωνίσματος, που σε αυτό το επίπεδο έχει εγκαταληφθεί στην τύχη του από την πολιτεία και εξακολουθεί να υφίσταται χάρη στις προσπάθειες, το πείσμα και το ενδιαφέρον των ίδιων των σωματείων. Προσπαθούμε, κάθε σύλλογος όσο παιδάκια έχει, τόσο καλύτερα είναι να πάρει κάποια συνδρομή, να πληρώσει μεταφορικά. Υπάρχουν προβλήματα. Τα παιδιά το αγαπάνε, ειδικά στη Θεσσαλία. Αυτή την εποχή Λάρισα, παλιότερα ίσως και ο Βόλος, τώρα βλέπω του Γουσουβού και την Αργό με εντυπωσίασαν. Έχουν μια δυναμική, καλή δουλειά. Αλλά θέλει προσπάθεια και βοήθεια το κράτος, βέβαια δεν περιμένω. Τουλάχιστον με τα ΜΜΕ, όσο μπορούν να το προβάλλουν για να. Τα παιδάκια βλέπετε αγωνίζονται και ο αθλητισμός πλέον είναι ό,τι έχει απομείνει πλέον. Μόνο με παιδιά πρέπει να ασχολούμαστε και όχι με τις μεγάλες κατηγορίες. Είναι η γνώμη μου. Γιατί από εδώ μέσα θα βγουν όλα τα παιδιά και με τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Για τη διοργάνωση τι να πω, είναι άψογη. Έχουμε μείνει κατάπληκτοι και η ομάδα μου και βλέπω και τους υπόλοιπους συναδέλφους που είναι ευχαριστημένοι.